των συναυλίων που πρόκειται να πραγματοποιήσει σε εμά στο Γελανδίνο. Αυτή μάλιστα τελευταία συναυλία θα κλείσει παγκόσμια περιοδία τη σπουδαία καλλιτέχνη τη pop music σκηνή. Η κεντρική τραγουδίστρια σα σήμερα νωρί το πρωί στο Λονδίνο και εμφάνιση προκάλεσε πολλά σχόλια. Φορέοντα με σημαία τη Μεγάλη Βρετανία, ευστήθηκε να δηλώσει ικανοποίηση για τι όλυντα συναυλίε στην πατρίδα μα. Με την πεποίθηση τη ότι θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέμα. Η σπουδαία καλλιτέχνη έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό σοου που πλαισιώνεται από πολλούς μουσικούς και χορευτές με στόχο μια εμπειρία ζωής σε όλους όσους έτυχε να βρίσκονται εκεί. Από νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο του Λονδίνου είχαν συνέψει εκατοντάδες ανάστασης της τραγουδίστριας προκειμένου να τη θυμώσουν κοντά, δημιουργώντας κλίμα εφορίας σε όλους όσους έτυχε να βρίσκονται εκεί. We all love. We all share. We all create. And we all get dirty. Καθημερινά δίνουμε μάχη με τους επίμονους λεκέδες, μια μάχη άνεση που συχνά αποβαίνει μοιραία για μας. Για το λόγο αυτό ήρθε το ενισχυτικό πλησίματος Tide. Από την πρώτη και όλες εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Εξαφανίζεται ο ενοχλητικός λεκές μία για πάντα από τη ζωή σας. Και εσείς ανενόχλητοι μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά της ζωής. Φυσικά, πρόκειται για ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Με ενισχυμένη σύνθεση, απομακρύνει τους λεκέδες και διατηρίζει ζωντανά τα χρώματα. Και έτσι μπορούμε όλοι να είμαστε ήσυχοι. Ότι ο παραμικρός λεκές είναι σε θέση να μπει στη ζωή μας και να διαταράξει πραγματικά πολύτιμη ηρεμία μας. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η καθημερινότητα έχει και τις δυσάρεστες στιγμές της. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Λονδίνου σημειώνονται εκτεταμένες ταραχές με αφορμή το παλαϊκό συλλαλητήριο για τον πόλεμο στη Συρία και τους εκατομμύρια πρόσφυγες που εισηρεούν καθημερινά στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από μια χώρα που φλέγεται. Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια από τις πιο κρύες βραδιές του χειμώνα. Ωστόσο, την ελληνική πορεία μαυρώνουν τα επεισόδια που σημειώνονται μέχρι και αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία της πόλης και τα οποία έχουν ως στόχο κατά κύριο λόγο μετανάστες και πρόσφυγες προερχομένους από χώρες από τον αραβόφωνο κόσμο. Η πάγια θέση της χώρας, όπως και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι ότι δεν είναι δυνατό οι ευρωπαϊκές οικονομίες να αντέξουν τα φορτία των προσφύγων. Την ίδια στιγμή, πολλαπλασιάζονται οι φωνές όσων υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει τα κεκτημένα της σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό αν οι κοινωνικές δαπάνες το ξεφθαρίζει των προσφύγων? Δούμε ένα σημαντικό ερώτημα που οφείλουν οι υπεύθυνοι να απαντήσουν. Μα είναι πράγματι τρομερό. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να κινηθούν σε άγνωστες για εκείνους χώρες. Τότε, αγαπητοί μου, είναι θλιβερό να καλείσαι να φύγεις από την πατρίδα σου και από τέτοιες συνθήκες. Θα συμφωνήσεις πως εδώ στην Ευρώπη είμαστε προνομιούχοι. Δεν ξέρω, Κάρολε, τι θα πει τελικά το να είσαι προνομιούχος. Κοίταξε και εδώ στη γενναία Αλβιώνα, όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα καταραίουν. Οικονομική κρίση, άνοδος του φασισμού, πού πήγαν τα ιδανικά της νεότητάς μας. Αφήνουμε όλους αυτούς τους απόκληρους στην τύχη τους και καλύπτουμε τις ενοχές μας με καμία φιλανθρωπία. Έχεις δίκιο. Δεν πας να ετοιμαστείς. Θα αργήσουμε για τραπέζι των δείξεων σου. Πόσο βαριά μόλις αυτές τις κοινωνικές υποχρεώσεις. Καλέ μου, το ξέρεις ότι οφείλουμε να παραβρεθούμε εάν όντως προσδοκούμε κάτι να γίνει για την Ελίζαμπεθ. Πάει ένας χρόνος που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό της και καμία ελπίδα για δουλειά. Ο Έντουαρντ έχει γνωριμίες. Σίγουρα κάτι μπορεί να κάνει. Έχεις δίκιο. Ανησυχώ κατ' εμείς. Και οι παρέες της δεν μου γεμίζουν το μάτι. Ούτε και αυτή η ομάδα στην οποία έχει μπλέξει. Υπερβάλλεις. Εθελοντές είναι για τους μετανάστες. Μπορεί να μην έχουν τόσο στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. Κι εγώ έχω πάει κανένα δύο φορές και οφείλω να πω πως έχω συγκινηθεί. Πάω να ντυθώ. Πάρε τη μικρή ένα τηλέφωνο.
Λείπει από το πρωί. Να της ετοιμάσω φαγητό ή θα φάει έξω. Παιδί μου, τι συμβαίνει, είσαι καλά. Μέρι, έλα γρήγορα. Ποιος ήταν στην... Ελίζαμπεθ, κορίτσι μου, είσαι καλά. Πέρα γρήγορα. Στο νερό, έχουν φάκι, όδα και γκάζι. Γρήγορα, δεν στέξε στη ρία του τώρα. Παιδί μου, τι σημαίνει, ποιοι είναι αυτοί. Είναι ένα άσκη κρίση, δεν φίλο τη Συρία. Και τι δουλειά έχει εσύ με αυτού. Μα καλά, εσύ καμπάνε πια τη γη και έξω. Ο κόσμο δεν δηλώνει, φωνάζει, τα γίνει κάτι επιτέλου για όλου αυτού. Και επειδή ο κόσμο δεν δηλώνει και φωνάζει να γίνει κάτι για όλου αυτού, του πόσου είπε, θα του κουβαλεί στο σπίτι μα. Μα δεν καταλαβαίνει, του χτύψα στην πορεία. Δεν έφυγαν, δεν προκάλεσαν. Απλά φώναξαν την αλήθεια και μου ακούσουν όλοι. Εσύ δεν την ακού. Ελίζαμπεθ, κορίτσι μου, τι συμβαίνει. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Μητέρα, για όνομα του Θεού, εσύ καταλαβαίνεις. Πρέπει να με καταλάβεις, να τους καταλάβεις, να μας καταλάβεις. Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να αντιδράσουμε και να δράσουμε, καταλαβαίνεις. Προσπαθώ, κορίτσι μου, προσπαθώ. Να καταλάβει τι, μάλλον. Ότι κουβάζει μέσα στο σπίτι μας ή ψωραλέω και μας θα κάνουμε τι. Να του περιτάξουμε. Έχει κάτω το μυαλό. Κάρολ, σε παρακαλώ. Ναι, με παρασκαλεί καθόλου, αρκετά. Ω εδώ ήταν. Εσύ φταίει όλα αυτά. Δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο επικοινωνία. Και πολύ σωστά νομίζει, νεαρά μου. Πιθανότατα θεώρησα ότι θα σε χειροκροτήσω και θα σε απονείμουν βραβείο για τι φιλανθρωπικέ πράξει. Θα σε πληροφορήσω ωστόσο ότι κάτι τέτοιο φαντάζει μάλλον απίθανο στου πέρα του. Όλοι κοιτούν να διατηρήσουν τα κεκτημένα του και η όποια βοήθεια θα δώσω θα είναι σε μερικέ πενταροδεκάρε ή μερικά τρόφιμα στην τράπεζα τροφή μου. Κανεί όμω, να είσαι σίγουρη, κανεί δεν αντέχει θέα όλων αυτών για πάνω από 10 λεπτά. Ελίζα, παιδιά μου, έχει δίκιο ο πατέρα σου. Σκέψε όλε τι θυσίε που κάναμε για σένα. Αυτή είναι δύο με παιδιά, όπως κι εγώ. Με τα ίδια όνειρα, τα ίδια θέλω, τις ίδιες ανάγκες, όπως εγώ. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνετε. Στη θέση τους θα μπορούσα να είμαι εγώ. Πώς είναι δυνατόν να τον εστώ αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε το ίδιο. Ναι, δεν είμαστε. Γιατί εκείνο με τύχη το έφερε να ξενιτευτούν, να αφήσουν πατρίδα και γονείς για ένα πόλεμο που άλλοι αποφάσισαν να κάνουν να τους ρημάξουν τη ζωή. Πάμε, καλέ μου. Είμαστε ανεπιθύμητοι εδώ μέσα. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε. Όχι τώρα. Όχι έτσι. Άλλωστε είναι και δικό μου σπίτι και έχω κάθε δικαίωμα. Ελίζαμπεθ, κορίτσι μου, λίγη κέψου. Έχουμε και το τραπέζι στο Τίξον. Το μέλλον σου. Κυρία μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβαμε να συστηθούμε. Είμαι η Κρίση. Έρχομαι από τη Συρία. Μένω εδώ στο σπίτι, ενό θείου. Ως φιλοξενούμε. Είμαι σε αρκετή καλή μοίρα. Γιατί ο θείος μου έχει μια καλή δουλειά και με συντηρεί οικονομικά. Και έτσι καταφέρνω και σπουδάζω σε ένα από τα δικά σας πανεπιστήμια φυσικής. Και όσο για τον Νας, πες Νας, στις θέσεις κυρίους, άλλωστε έχουνε δίκιο. Ποιοι είμαστε εμείς που εισβάλλουμε έτσι ξαφνικά και ταράζουμε την ηλεμή ζωή τους. Εγώ δεν είμαι τόσο τυχερός. Μοιράζομαι μια θλιβερή γρασονιέρα έξω από το Λονδίνο μαζί με τον αδερφό μου. Το πρωί πλένω τα τζάμια στα δικά σας ακριβά αυτοκίνητα για να μπορώ να ζήσω. Τώρα τελευταία μου είπαν πως μπορεί να μου βρουν δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία. Λίγο δύσκολο λόγω της κρίσης. Είμαι 22 χρονών και δεν είχα καμιά προοπτική. Ήθελα να σπουδάσω μαθηματικά, αλλά ξέρω πως δεν έχω καμία πιθανότητα. Βγήκα σήμερα έξω στον δρόμο για να ενώσω τη φωνή μου με όλες εκείνες φωνές που δηλώνουν πως πάει κάτι εντελώς λάθος. Πως εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν και κανείς δεν αντιδρά. Συγχωρέστε με που θέλω να ζήσω. Λυπάμαι που θα διακόψω αυτή την ωραιότατη παράσταση, αλλά δυνατόν να παρακολουθήσω αυτό το μελόδραμα. Μπορεί κάτι τέτοιο να πείθουν την κόρη μου, η οποία είναι αφιλής και νέα, αλλά όχι όμως εμένα. Ελίζαμπεθ, εγώ και η μητέρα σου έχουμε να παραστούμε σε ένα σημαντικό δείπνο στο σπίτι των Τίξων. Πρόκειται για το μέλλον σου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φοβερές διασυνδέσεις και μπορούν να σου βρουν δουλειά στο αντικείμενό σου. Κατανοείς όμως ότι κάτι τέτοιες επιρροές δείπνουν επανόρθωτα αυτό το εγχείρημα. Γλυκιά μου, έχει δίκιο ο πατέρα σου. Σκέψου όλες τις θυσίες που κάναμε για σένα. Υπάρχει χρόνο για κοινωνική ευαισθησία, αλλά στο ανάλογο πλαίσιο.